Με δραματικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα καραβάνια μεταναστών από τη Λιβύη προς την Νότια Κρήτη. Και χθες βράδυ στήθηκε επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Πρόκειται για 17 άνδρες, 11 γυναίκες, καθώς και 6 παιδιά ηλικίας από 2 έως 6 ετών. Από τους 34 μετανάστες, 28 είναι Συρί, 3 από το Σουδάν και 3 από την Αίγυπτο. Μία έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί αισθανόταν ενοχλήσεις, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν τα μεσάνυχτα στο κτίριο του πρώην ΚΤΕΛ στην παραλιακή Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν ως διακινητές των μεταναστών 2 νεαροί από το Σουδάν, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Είναι 34 άτομα, 17 άντρες, 11 γυναίκες, 6 παιδιά. Μία μάλιστα γυναίκα είναι και έγκυος. 6 παιδιά, 3 παιδιά, 4 είναι με πυρετό. Και ενώ οι ροές μεταναστών αυξάνονταν ισχυτικά προς τα νότια παράλια της Κρήτης, ασφιχτικές είναι οι συνθήκες και στις δομές φιλοξενίας μεταναστών στην υπόλοιπη χώρα, ενώ την ίδια ώρα στον πάγο παραμένει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία 2 χώρων για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο νησί μας. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό ακόμα το πράγμα με τις μολύνσεις που μεταφέρουν εκεί στο κτίριο είναι επικίνδυνο για τους υπαλλήλους του Λιμενικού Ταμείου που θα στεγάζονται ακριβώς δίπλα τους. Μας χωρίζει μόνο μία πόρτα. Και δεν φτάνει αυτό, κάνουν και ένα σωρό ζημιές στα καινούργια δωμάτια που έχουμε φτιάξει για τα κτίρια μας. Ένα σωρό ακαθαρσίες, άρα πρέπει να δοθεί μία λύση. Υπάρχει μία περίπτωση κάποια στιγμή και το κέντρο επάνω στην Αθήνα να μην μπορεί να δεχτεί άλλους και εκεί θα μείνουν μετά 3-4 μήνες μέχρι να αδειάσουν θέσεις για να δεχτούν τους μετανάστες. Την ανάγκη να βρεθεί άμεσα άλλος χώρος και τη φιλοξενία μεταναστών τονίζει ο Γιάννης Βαρδαβάς, ο οποίος κρούει το καμπανάκι του κινδύνου στους αρμόδιους φορείς, καθώς προειδοποιεί με λουκέτο στο κτίριο του πρώην ΚΤΕΛ. Και έφτασε τον επόμενο μήνα να βάλετε λουκέτο. Εάν δεν προχωρήσουν κάποιες συζητήσεις και δεν προκύψει φως στο τούνελ που λένε για να βρούμε ένα νέο κτίριο, ναι, θα αναγκαστούμε να το κλειδώσουμε.